διαγνώστηκαμε καρκίνο το 2021, το 20 μάλλον, ναι, το 20, τρία χρόνια τώρα παλεύω. Αυτό που είπα, ότι μία μαστογραφία πρέπει να συνοδεύεται και από υπέρικο, γιατί δυστυχώς για μένα δεν ήρθε προς το μαστό, ήταν στην ουρά του μαστού, δεν ήρθαν προς το μαστό για να φαινόταν στη μαστογραφία, παρά πήγε στους λεμφαδένες, και από λεμφαδένες από εκεί πήγε λιγάκι στα πνευμόνια ή στα κόκαλα. Και αυτή τη στιγμή είναι στα κόκαλα, έχει ξυπνήσει και είναι εκεί. Έκανα χημειοθεραπείες, επέμβαση, ακτινοθεραπείες, όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα πορευτούμε και θα πάμε καλά. Ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε? Ότι πάντοτε με μια μαστογραφία να κάνουμε οι γυναίκες και έναν υπέρικο και να μην τα βάζουν κάτω. Με ένα χαμόγελο λες, okay, ήρθες, καλώς ήρθες. Εντάξει, θα πορευτούμε μαζί παρέα, θα κοιμάσω μαζί μου και τέλος αυτό. Δηλαδή, το σημαντικό για μένα τώρα είναι να το κατευνάσω, να κοιμηθεί, να μην προχωρήσει να πάει παραπέρα, για να μην χρειαστεί να ξανακάνω ενδοκλήβια θεραπεία. Κάνω τις θεραπείες μου, είμαι αισιόδοξη ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό, τίποτα άλλο, απλά να περνάμε καλά, να μην πονάμε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι απλά και αυτό σαν κάθε αρρώστια που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τίποτα άλλο. Να μην δώσουμε τόσο βαρύτητα, και όσο δίνουμε βαρύτητα, τόσο πιο πολύ γίνεται βαρύ και όλο αυτό. Απλά είναι, okay, μια αρρώστια και τέλος. Αυτό είναι ένα σημαντικό παράγοντας στο να μπορείς να τα καταφέρεις. Και άμα έχεις βοήθεια από τους δικούς σου, που συνήθως το κλάμα δεν κάνει καλό και να κοριούνται οι άλλοι για σένα. Καλό είναι να σε βλέπουν να χαμογελάς και να χαμογελάνε και αυτά. Και ας πονάς, δεν πειράζει. Χαμογελάμε, να χαμογελάνε και γύρω μας και πάμε καλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Εγώ ευελπιστώ ότι θα ξαναείμαι και στην επόμενη συνάντηση εδώ πέρα.